Το ερευνητικό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΣ της θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, σύμφωνα με τον ίδιο τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος μίλησε σε δημοσιογράφους για θέματα σημαντικά μετά την επίσκεψή του σε φυλάκιο της Εθνικής μας Φρουράς για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Σε μια ερώτηση για το αν έχει αρχίσει η γεώτρηση στο κοίτασμα Γλάφκος και αν υπάρχει μετά από αυτό το ενδεχόμενο η κοινοπραξία ExxonMobil Qatar Petroleum να προχωρήσει και σε δεύτερη γεώτρηση σε άλλο τεμάχιο, εφόσον υπάρχουν οι απειλές της Τουρκίας, ο πρόεδρος είπε ότι το ερευνητικό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνεχίσει απρόσκοπτα. Δεν λέω ότι τον επόμενο χρόνο θα γίνουν γεωτρήσεις, θα γίνουν σίγουρα όμως ερευνητικές εργασίες για το τεμάχιο 5 που έχει αδειοδοτηθεί στην ExxonMobil και Qatar Petroleum. Στα πλαίσια φυσικά αυτά και για να υποστηριχθούν οι ερευνητικές δραστηριότητες του Αμερικανικού και του Καταριανού κολοσσού της κοινοπραξίας αυτής ExxonMobil Qatar Petroleum μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ, σας έχουμε ενημερώσει από το κανάλι σας ότι έχει υπάρξει συντονισμός και ασκήσεις το τελευταίο διάστημα για εκτέλεση εκπαιδευτικών πτήσεων, τόσο εξοικείωσης εκεί με την ΑΟΣ και τις εργασίες, όσο και προσνεώσεις ελικοπτέρων της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Κυπριακής Αστυνομίας, καθώς και της 460 μοίρας έρευνας και διάσωσης της Εθνικής Φρουράς επί του πλοίου γεωτρήσεων της κοινοπραξίας, το γνωστό Στένα Φόρτ, το οποίο έχει αποπλέψει πριν από μερικές μέρες από το λιμένα της Λάρνακας, για το τεμάχιο 10, για το οικόπεδο 10 και για το κολοσιαίο, όπως υπολογίζεται, κοίτασμα Γλάφκος. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο του ενιαίου συντονισμού, συνεργάζεται με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αντιμετώπιση των προκλήσεων της Τουρκίας. Οι ένοπλες δυνάμεις προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ασφάλειας και επιτήρησης του χερσαίου, θαλασσίου και εναερίου χώρου της πατρίδας, συμβάλλοντας στην έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε μορφής απειλής κατά των εθνικών συμφερόντων. Αυτά είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Αντώνιου Μιλωνάκη της Ελληνικής Λύσης, ερώτηση που είχε θέμα η Άγκυρα κλέβει Κάρπαθο και θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης. Οι ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο της αποστολής τους διαθέτουν την κατάλληλη επιχειρησιακή σχεδίαση και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλή σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός, λόγω διαφάθμισης απορρίτου και άνω, οι ειδικότερες ενέργειες στις οποίες θα προβούν δεν δύναται να κοινοποιηθούν μέσω της παρούσας διαδικασίας. Μειώθηκε στο 13% η ανεργία στη χώρα το τρίτο τρίμηνο, πολύ σημαντικό. Το τρίτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς μειώθηκε στο 13% η ανεργία, ωστόσο οι μακροχρόνια άνεργοι ανέρχονται στο 66,64% του αριθμού των ανέργων ή σε περίπου 409.000 άτομα. Η Ελλάδα προχωρεί και στο τομέα της οικονομίας, κρίσιμη σημασία για την ενίσχυση της χώρας. Είδαμε, αποπληρώνεται πλέον το δούνου του, αφήνουμε πλέον και τυπικά την οικονομική κρίση πίσω, έρχονται επενδύσεις, βλέπουμε και το θέμα της ανεργίας, πολύ σημαντικό, να πηγαίνει καλύτερα. Βλέπουμε και πρωτοβουλίες ιδιωτών με την Energian να κάνει δωρεά εξοπλισμού στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Είναι λοιπόν δίπλα στην κοινότητα Νέας Καρβάλης, στη δημοτική κοινότητα αλλά και στα τρία σχολεία. Η Energian κάνει δωρεές πολύ σημαντικές. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι δωρεές έγιναν μετά από έρευνα για τις ανάγκες των σχολείων αλλά και της δημοτικής κοινότητας. Στα πλαίσια αυτά, σκοπός της Energian είναι η υποβοήθηση της ψηφιακής μετάβασης στη μάθηση και τις κοινότητες της περιοχής. Στον πρόεδρο της κοινότητας, λοιπόν, της δημοτικής κοινότητας, Νίκο Καρακεϊσόγλου, εδόθη χορτοκοπτικό αυτοκινούμενο θεριστικό μηχάνημα, στη διευθύντρια του γυμνασίου Δήμητρα Καποδίστρια, λάπτοπ και τάμπλετς, στη διευθύντρια του δημοτικού σχολείου Αναστασία Εσυρπέογλου και στις προϊσταμένες του νηπιαγωγείου Γεωργία Ζωπόγλου και Ελευθερία Λασκαρίδου, βίντεο προβολής projectors. Σημαντικά αυτά, μακάρι και άλλες εταιρείες και άλλοι ιδιώτες εύποροι να ακολουθήσουν τέτοιου είδους παραδείγματα. Ήδη έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και στις δωρεές που γίνονται και στις ένοπλές μας δυνάμεις. Πάμε λίγο γρήγορα στα διεθνή. Ο 5ος Αμερικανικός στόλος, US Navy 5th Fleet, έχει ανακοινώσει ότι δύο πλοία του κατέσχεσαν φορτίο όπλων που μετέφερε παράνομο πλοίο δίχως σημαία σε έλεγχο που διενήργησαν στο βόρειο μέρος της Αραβικής θάλασσας, στον Ινδικό ωκεανό. 1.400 τουφέκια ΑΚ-47 και 226 σφαίρες, μεγάλη ποσότητα, για να
ενισχυθούν προφανώς στο σημείο που βρέθηκαν ενδεχομένως οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη, οι οποίοι μάχονται εναντίον του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού. Σαουδική Αραβία που τη στηρίζει και η Ελλάς με αεροπορική δύναμη που χειρίζεται πυράβλους Patriot. Μιας και μιλήσαμε για αεροπορικά, έχουμε μιλήσει και χθες προχθές για το Orion, το ρωσικό drone, το οποίο πάνω από τη Χερσόνησο της Κρυμαίας κατέριψε εχθρικό drone στα πλαίσια άσκησης φυσικά. Έτσι λοιπόν η Kronstadt κατασκεύασε στην Ρωσική Ομοσπονδία νέο εργοστάσιο αεροσκαφών. Εκεί θα κατασκευάζεται το πανίσχυρο Orion, το οποίο πραγματικά χαρακτηρίζεται ως φωνέας των αντιπάλων drones. Πολύ σημαντικό το εργοστάσιο λοιπόν αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν πολλές παραγγελίες ήδη τόσο για τις ρωσικές δυνάμεις όσο και από πελάτες στο εξωτερικό. Ρωσία, μένουμε στη Ρωσία. Βλαντιμίρ Πούτιν θεωρεί θετική την απάντηση της Ουάσιγκτον ή καλύτερα την ανταπόκρισή της στις προτάσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την ασφάλεια που περιλαμβάνουν την απέτηση της Μόσχας προς τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και την Αμερική να τερματίσουν τη στρατιωτική τους υποστήριξη στο Κίεβο και δηλώνει ότι η Ρωσία θέλει να αποφύγει έναν πόλεμο με την Ουκρανία και τη Δύση. Προς το παρόν διαπιστώνουμε μια θετική αντίδραση. Οι Αμερικανοί εταίροι μας είπαν ότι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν αυτή τη συζήτηση, τις διαπραγματεύσεις από τις αρχές του έτους στη Γενέβη, δήλωσε ο ίδιος ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Είπε επίσης ότι η μελλοντική διεύρυνση της Ατλαντικής Συμμαχίας δεν είναι αποδεκτή από τη Ρωσία. Αυτά μεταξύ άλλων από τη ρωσική υπερδύναμη. Τέλος, επανερχόμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο. Η σύμμαχος Αίγυπτος, η φίλη της Ελλάδος, όπως φαίνεται προχωρεί στην αγορά τριών φρεγατών ΜΕΚΟ Α200EN και 16 πυραυλικών συστημάτων Airstaff SL. Φαίνεται ότι το Βερολίνο το έχει εγκρίνει από την προηγούμενη καγκελάριο, την Άγγελα Μέρκελ, πριν αποχωρήσει. Αυτά προς το παρόν, όπως φαίνεται από την Αίγυπτο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η Αίγυπτος διαθέτει και άλλα γερμανικά οπλικά συστήματα και μέσα.